Πάμε λοιπόν να κλείσουμε ευχάριστα, πολύ ευχάριστα τη σημερινή μας εκπομπή εδώ την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 να μιλήσουμε για ακόμα ένα πρωτάθλημα Ελλάδος και αλήθεια είναι ότι φέτος ο Γυμναστικός Σύλλογος και τα τμήματά του έχουν φέρει τίτλους και ήρθε ακόμα ένας. Με χαρά θα δώσουμε την καλησπέρα μας στην προπονήτρια του τμήματος Συγχρονισμένης Κολύμβησης του Ηρακλή, την Βικτωρία Κωνσταντινίδου. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Και εμείς, και εμείς. Και τα παιδιά μου. Και πολλά συγχαρητήρια για τα ταλέντα σας. Και με χαρά νομίζω και περηφάνεια λέμε ότι ο Ηρακλής είναι πρωταθλητής Ελλάδος στη συγχρονισμένη κολύμβηση. Χωρίς ο κόσμος να ξέρει λεπτομέρειες πολλές. Εγώ προχθές βέβαια διάβασα την είδηση, κατέγραψα και τα ονόματα των κοριτσιών, των αθλητριών σου. Θέλουμε να μας μεταφέρεις το τι ακριβώς συνέβη, γιατί είναι γεγονός ότι ήρθε στον Ηρακλή ακόμα ένας τίτλος και σε ένα τμήμα που η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαστε και κάθε μέρα, έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά όταν βλέπουμε ότι ο Ηρακλής πήρε πρωτάθλημα Ελλάδος, όπου και να είναι, η χαρά είναι η ίδια. Εννοείται. Με ένα τέτοιο τίτλο νομίζω πως κανένας δεν μπορεί να μην χαρεί. Η αλήθεια είναι πως είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Ωστόσο, ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε και προσδοκούσαμε, διότι η δουλειά ήταν μεγάλη. Έχουμε επιμείνει πάρα πολύ με αυτά τα παιδιά και έχουμε προσπαθήσει από την αρχή της χρονιάς. Mm-hmm. Είχαμε βέβαια μεγάλο ανταγωνισμό, καθώς υπήρχαν 30 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Σε ένα άθλημα στο οποίο, αν και δεν το γνωρίζει ο κόσμος, ο πρωταθλητισμός ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Μιλάμε για τάξεις Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού. Είχαμε έτσι μεγάλο ανταγωνισμό. Υπήρχαν στιγμές άγχους. Γιατί τα παιδιά θα έχουν μία ευκαιρία της παράστασης, την οποία θα βαθμολογηθούν. Έτσι λοιπόν ήρθε η στιγμή μας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά ήταν άψογα. Πραγματικά ήταν από τις καλύτερες τους εμφανίσεις. Και καταφέραμε έτσι να ξεπεράσουμε κάθε άλλη ομάδα σε όλη την Ελλάδα και να τα μιλήσουμε γι' αυτό με την πρώτη θέση. Για αυτά τα... Είναι 4 οι αθλήτριες που πήραν το χρυσό, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, Καραγιάννη, Μάνου, Αϊβαζίδη και Μασμανίδου. Οι αθλήτριες που έχω μπροστά μου. Για τι ηλικίες μιλάμε, Βικτωρία? Μιλάμε για Τρίτη Δημοτικού. Για... Τα παιδιά αυτά ήταν Τρίτη Δημοτικού. Τρίτη Δημοτικού. Φοβερό. Ναι. Φοβερό. Είναι μικρή ηλικία. Φοβερό. Τρίτη Δημοτικού, οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε να κολυμπάμε, που λέει ο λόγος. Και μιλάμε για συγχρονισμένη κολύμβηση. Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι το πιο δύσκολο, αλλά είναι από τα πιο δύσκολα, τουλάχιστον για εμάς απ' έξω. Πάντα αναρωτιόμαστε πώς κρατούν τις αναπνοές τους, πώς είναι, πόση ώρα κάτω από το νερό. Είναι φοβερό. Ναι, πραγματικά, παρά την καλλιτεχνική του όψη, έχει πολλές δυσκολίες το άθλημα αυτό. Και τεχνικές και απόψη αντοχής από πολλές πλευρές. Τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι προπονούνται πάρα πολλές ώρες, 3 ώρες την ημέρα τουλάχιστον, mm-hmm. για να καταφέρουν τέτοιου είδους αποτελέσματα. Γι' αυτό και πρέπει να είναι κάτι το οποίο θέλουν πάρα πολύ για να το καταφέρουν. Γιατί προφανώς, αν δεν θέλεις κάτι τόσο πολύ, δεν μπορείς να προπονήσεις αυτό 3 ώρες την ημέρα. Οι μικρές πώς το εξέλαβαν, πώς νιώθουν ως πρωταθλήτριες Ελλάδος σε τέτοια ηλικία, έτσι, Τρίτη Δημοτικού, κορίτσια? Εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι τις είχα ρωτήσει πριν πάμε στους αγώνες τι περιμένετε, ας πούμε, σαν αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι μου είπαν να πάμε καλά. Μία ήταν η αθλήτρια που μου είπε: εγώ, κυρία, θέλω να βγούμε πρώτες. Και έτσι λέω: στο εύχομαι, αλλά να έχετε σκοπό να πάτε καλά. Και είναι λίγο αστεία αυτή τη στιγμή, γιατί τα παιδιά είχαν κλείσει αεροπορικό εισιτήριο. Ναι. Και το πρωτάθλημα άργησε να ξεκινήσει, δηλαδή άργησε κατά μία ώρα. Και τα κορίτσια φύγανε πριν μάθουν το αποτέλεσμα. Και μάθανε το αποτέλεσμα στο αεροπλάνο, όταν μπήκανε στο αεροπλάνο. Πω, απίστευτο. Και απίστευτο. Ο πιλότος το άκουσε και μάλιστα τους έκανε και ανακοίνωση σε όλο, ας πούμε, το πλήρωμα. Ότι έχουμε μαζί μας τις πρωταθλήτριες Ελλάδας. Και η χαρά τους βρήκε, ας πούμε, στο αεροπλάνο. Φοβερό. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει πραγματικά. Για να προλάβουν το αεροπλάνο, έφυγαν από το κολυμβητήριο και έμαθαν πριν πετάξουν ότι είναι πρωταθλήτριες Ελλάδας. Ιδιαίτερη στιγμή. Ιδιαίτερη. Πες μου λίγο, πώς τα καταφέρνετε όλη τη χρονιά? Θέλω να πω ότι, εντάξει, η Θεσσαλονίκη δεν φημίζεται και για τα υπέροχά μας κολυμβητήρια. Τώρα γκρινιάζω λίγο, μήπως και με ακούσει κανείς. Για ώρες, για συνθήκες, για προβλήματα, για την καθημερινότητά σας. Γιατί εμείς ωραία τώρα χαμογελάμε και λέμε πρωταθλητές Ελλάδος, ο Ηρακλής της συγχρονισμένης κολύμβησης, αλλά φαντάζομαι κάθε μέρα κοπιάζεται αρκετά σε όλα τα επίπεδα.
Ναι, ναι, εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς όπως είπατε, τα κολυμπητήρια δεν είναι πολλά. Έχουμε συγχωνευτεί πάρα πολύ. Πολλές ομάδες στα ίδια κολυμπητήρια. Οι ώρες προπόνησης ίσως δεν είναι όσες θα θέλαμε. Και εννοείται δεν είναι πάντα το ίδιο. Πολλές φορές επειδή τα παιδιά είναι μικρά, δεν αντέχουν τόση πίεση. Και ηρεμούν, δεν το θέλουν τόσο πολύ, νιώθουν ότι κουράζονται, αλλά πάντοτε έρχεται η στιγμή κατά την οποία πριν τους αγώνες προπονούμαστε διπλές προπονήσεις, δηλαδή γύρω στις 6 ώρες την ημέρα, για να καταφέρουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Και εν τέλει το πετυχαίνουν. Ωστόσο είναι φανερό ότι το να δουλεύεις με παιδιά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, πάντοτε. Ότι μεταξύ τους μπορεί να μην συνεργάζονται τόσο εύκολα γιατί δεν ξέρουν ακόμη την έννοια της συνεργασίας ή δεν ξέρουν την έννοια ότι το αποτέλεσμα πάντοτε αργεί και πρέπει να κοπιάσει γι' αυτό. Δηλαδή περιμένουν αποτελέσματα από πολύ νωρίς. Άμεσα, ναι. Και όταν δεν τα βλέπουν αυτά, π.χ. κατά το χειμώνα, απογοητεύονται πάρα πολύ εύκολα. Αλλά χρειάζεται πάρα πολύ επιμονή και υπομονή και κυρίως στήριξη από τους γονείς. Πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να τους φέρονται καλά στο σπίτι, να μην συζητάνε για την προπόνηση, να τα αφήνουν όλα στους προπονητές, αλλά να μπορούν να τους στηρίζουν τουλάχιστον από την πλευρά της οικογένειας, να είναι καλά, να συνεχίζουν αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η στήριξη και η συνεργασία των γονιών είναι πάρα πολύ σημαντική και ήταν κάτι που μας βοήθησε πάρα πολύ. Να πούμε γιατί μπράβο και στους γονείς λοιπόν, για τη συμμετοχή τους. Και μιας και το αναφέρεις, όσοι οι γονείς ενδιαφέρονται και μας ακούν τόση ώρα και χαίρονται και λένε ότι θέλω και εγώ την κόρη μου να τη γράψω στο τμήμα συγχρονισμένης κολύμβησης του Ηρακλή, γιατί όχι. Μπορούμε να δώσουμε κάποια στοιχεία, δηλαδή ηλικίες, ώρες κτλ. Ναι, ναι, εννοείται. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ασχοληθούμε με πολλά παιδιά. Είμαστε έτοιμοι και είμαστε πολλοί προπονητές. Περιμένουμε να δουλέψουμε κατάλληλα με τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες είναι όλες αναρτημένες στο ίντερνετ και τα τηλέφωνα και που μπορούν να έρθουν για να μας δούνε. Όλα τα παιδάκια έχουμε καθημερινά προπόνηση στο Εθνικό Κολυμπητήριο από τις 4 μέχρι τις 6 παρατέταρτο. Για τα μικρά παιδάκια μπορεί να υπάρχει κάποιο πιο μικρό πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι και για τα παιδιά που δεν γνωρίζουν κολύμπι, μαθαίνουμε και κολύμπι, δηλαδή όχι μόνο συγχρονισμένοι, πριν προβούμε στο στάδιο συγχρονισμένοι. Γιατί είναι απαραίτητο προφανώς να γνωρίζει να κολυμπάς, αλλά το στάδιο αυτό το μαθαίνουμε και εμείς. Και ασχολούμαστε κυρίως με παιδάκια από 5 χρονών και άνω. Ωστόσο μπορεί πάντοτε και ένα μεγάλο παιδί, γύρω στα 10 με 11 χρονών, να ασχοληθεί φυσικά. Ποτέ δεν είναι αργά. 5 και άνω, χάλια πρέπει να περνά στην πισίνα. Χάλια περνά. Χάλια, χάλια, ναι. Θέλω κλείνοντας και να σε ευχαριστήσω να μου σχολιάσεις αυτή τη φοβερή φωτογραφία που κυκλοφορεί από χθες στο διαδίκτυο που την έχετε βγάλει και από εκεί όλη την πήραμε και γίνεται χαμός με κοινοποιήσεις στο Facebook από αρκετούς από ό,τι έχω δει. Από τη σελίδα της συγχρονισμένης κολύμβησης του Ηρακλή. Η φοβερή φωτογραφία με όλα αυτά τα πλασματάκια που σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά και έχουν ένα ήρωα μπροστά και έχουν στο μαγιό τους τα 3 αστέρια τα οποία συμβολίζουν αυτό που ξέρουμε όλοι για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή και τις αδικίες με τους 3 υποβιβασμούς. Ναι, ναι. Είναι μια φωτογραφία αυτό που λέμε χίλιες λέξεις και μπράβο σε όσους είχαν ιδέα να το δημιουργήσουν όλο αυτό γιατί είναι υπέροχο πραγματικά. Πραγματικά είναι ιδιαίτερα συμβολικό. Για να είμαι ειλικρινής, βέβαια τα παιδιά δεν γνωρίζουν όλα την έννοια αυτή. Ούτε και ήταν απαραίτητο. Είναι και πολύ μικρά, ναι, είναι. Ναι. Αλλά για μας ήταν συμβολικό και μόνο που είχαν το ήρωα μπροστά τους και ήδη αγαπάνε την ομάδα από τόσο μικρή ηλικία και φωνάζουν για κλείς και φωνάζουν και για τα άλλα παιδιά της ομάδας τους όταν αγωνίζονται. Είναι κάτι το οποίο για μας είναι πρωτόγνωρο. Και εκτιμούμε πάρα πολύ την αγάπη αυτών των παιδιών και το πόσο προσιλωμένοι είναι και οι γονείς τα παιδιά στο σύλλογο και πόσο αγαπάνε τη δουλειά τους. Και αυτή η φωτογραφία είναι πραγματικά ένδειξη χαράς, δύναμης, ανακούφισης, γιατί προφανώς και ανακουφίζεται μετά από μια καλή παράσταση. Και είναι φοβερή. Και είναι φοβερή φωτογραφία, θα έλεγα. Να την κάνετε ένα πολύ μεγάλο κάδρο, αφήσα. Δεν ξέρω αν την έχετε εκεί να τη βλέπετε, γιατί πραγματικά είναι η φωτογραφία της χρονιάς. Εννοείται. Είναι δεδομένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πολλά συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Να είστε καλά. Το ευχόμαστε και εμείς. Γεια σας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από την Βικτωρία Κωνσταντινίδου, την προπονήτρια στο τμήμα συγχρονισμένης κολύμβησης του Ηρακλή.